Απόψε λοιπόν έχω την πολύ μεγάλη χαρά, την πολύ μεγάλη τιμή να έχω κοντά μου τη Χριστίνα Αμερικάνου, η οποία είναι δημοσιογράφος, έχει ένα από τα καλύτερα Twitter accounts στην Ελλάδα, ναι, το τολμώ να το πω αυτό. Θα τη βρεις με το C, το ABC, το, αυτό το σίγμα, κάτω παύλα, Αμερικάνου, όπως το ακούς με OU στο τέλος. Κατά μια περίεργη έτσι συνωμοσία συμπαντική και twitterική, όποτε ανοίγω το Twitter μου πάντα βλέπω τα tweet της πρώτα-πρώτα, και τολμώ να πω ότι στο 106% συμφωνώ. Οπότε σκέφτηκα λοιπόν να έρθει εδώ να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβεντούλα, να τη γνωρίζετε, είναι φοβερό παιδί. Θα μιλήσουμε σαν άντρες, θα τολμούσα να πω. Πώς τώρα γυριαμίζουμε την Άντζελα. Καλώς την Α! Καλώς σε βρήκα. Έλα, έχεις πει φοβερά πράγματα. Ένα από τα καλύτερα Twitter account. Τίποτα, άσε ένα πεντάρικο και φύγε. 50 ευρώ κάνω όλα αυτά που είπατε τα μπατσαμπά. Τόσο φτηνό. Φτηνό πολύ. Εντάξει, πήγε στον κόπο και ήρθες. Γιατί ξέρεις, οι εταιρείες που τα αναλαμβάνουν αυτά θέλουν πάρα πολλά λεφτά. Εγώ είμαι large. Τα δίνω όλα έτσι, πάρτε τα όλα. Λοιπόν, για να γνωρίσουμε. Ήρθα για να διαφωνήσουμε. Αυτό αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια είναι πως το. Υπάρχει ένας κανόνας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στα μίντια ότι το καλύτερο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πάνελ είναι αυτό που δέρνεται. Έτσι, γι' αυτό έχουν ρόλους και όλα στο πάνελ. Μπράβο, οπότε ευκαιρία να πλακωθούμε. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε λίγο με το Who is Who, γιατί μπορεί να υπάρχουν έστω δύο άνθρωποι στα δισεκατομμύρια του πλανήτη που άπτυξε ξέρουν. Ναι, ναι, εννοείται. Είσαι η κόρη. Του Γιώργου του Αμερικάνου. Μια θρυλική μορφή στο ελληνικό μπάσκετ, νομίζω του Γκάλι πριν τον Γκάλι, έχω την εντύπωση. Ναι, ναι, έτσι λένε. Του Γιώργου του Αμερικάνου, του παλέμαχου Άσου της ΣΑΕΚ, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει μάλιστα στο να έρθει ο πρώτος πανευρωπαϊκός διασυλλογικός τίτλος. Ναι, 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 σε όλα τα σπορ. Το 68, το κύπελλο κυπελούχων τότε. Το 66 με το ακατάρρυπτο ρεκόρ Guinness, στους 80.000 στο Καλή Μάρμαρο, ο ΑΕΟ. Κόσμου, θεατών. Ζούσες τότε. Όχι. Έτσι, έτσι. Ξεκινάμε πολύ ωραία. Ήμουνα σπερματοζωάριο. Ήσουν σπερματοζωάριο. Μάλλον. Εντάξει. Όχι. Ή ο Άριο. Μπορεί. Ο Άριο, μάλλον. Δεν ζούσε. Μονάχα σπερματοζωάρια. Σπερματοζωάρια έχουν μικρή ζωή. Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Να μην θυμηθώ αυτή την αφίσα για την οποία διαφωνήσαμε στο τηλέφωνο. Όχι, να μην τη θυμηθείς. Μπορεί να τη θυμηθείς, αλλά λίγο πιο μετά. Είσαι Άκη εσύ. Δεν μπορούσα, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή από το να γίνω ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι μου λένε χιλιάδες των πληροφοριοδοτών μου, γιατί κανείς εδώ δεν έρχεται έτσι. Ναι. Μία από τις δύο κόρες σου δεν είναι ΑΕΚ. Ναι, ναι. Είναι Ολυμπιακός, γιατί έχω Ολυμπιακό άντρα, ρε εσύ. Τι να κάνω. Ορίστε, κυρία μου. Τι να κάνω. Είναι ο σύζυγος Ολυμπιακός. Και έγινε η μεγάλη Ολυμπιακός και η μικρή έγινε ΑΕΚ. Αλλά μην νομίζω ότι έγινε ΑΕΚ καλά από τα δραγραφήματα της ομάδας, τα επιτεύγματα. Όχι. Λέει, εντάξει τώρα, τι να μην είναι κανείς ΑΕΚ, θα γίνω εγώ. Φαντάσου, τι καλό παιδί. Φαντάζομαι. Το οποίο τι σημαίνει, ότι αύριο θα έχει με κανένα κόμμα το που δεν γάβρος. Αυτό σκέφτομαι. Πάει, γεια σα. Αυτά είναι. Καλά, γάβρο πάει. Μην βρει κανένα παουτζή. Φαντάζομαι. Και έχουμε άλλο. Σου πει κανένα. Ο αυθεντικός δικαίωμανος είμαστε εμείς, κυρία Χριστίνα, εντάξει. Καλά, ξέρεις τι έχω πάθει. Έρχεται η μεγάλη και μου λέει: η μεγάλη έχει φίλους παουτζίδες. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Κακή επιρροή, και πάει και στα Ναύρητα. Πόσα βρέθηκα στα Ναύρητα παουτζίδες, δεν ξέρω. Κάτι εξοχήν βαζελοφολιά εκεί πέρα. Ναι, πραγματικά. Εκεί είναι όλη η φλόρη βάζελ. Έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα, κορίτσια. Δεν ξέρω, ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει άστα για όλα αυτά. Και μου λέει μια μέρα: μαμά, τι έχει κάνει στου παουτζίδες. Εγώ της λέω, τι έχω κάνει. Μου είπανε στο σχολείο ότι οι παοκτζίδες τα έχουν μαζί σου. Γιατί, παιδί μου, γιατί μου λέει ο Ψάτ, δεν βράβευσε τον ΠΑΟΚ σαν καλύτερη ομάδα της περσινής περίοδου. Και ναι, παιδί μου, γίνεται ψηφοφορία στον Ψάτ. Και έπιασε στο θέμα Ψάτ να πω ότι, χωρίς να φταίσαι εσύ προσωπικά βέβαια, αλλά στο όνομα το δικό σου βλέπω τον Ψάτ στη μορφή τη δικιά σου, είστε καραγιόζηδες, άχρηστοι, ηλίθιοι, πανίβλακες, μπετόβλακες. Ο Ψάτ πρέπει. Κύριε Χρυσοχοίδη, ακούτε, στείλτε ένα όργανο αυτή τη στιγμή. Εδώ που είμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Ψάτ πρέπει να κλείσει. Η προσφορά στην ελληνική κοινωνία του Ψάτ είναι το λουκέτο. Δηλαδή, κλείστε για. Όχι, νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Γιατί έχω να κάνω μία πολύ απλή ερώτηση. Αν μου απαντήσει ειλικρινά, θα αποσύρω ό,τι είπα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο για να πάρει ένα ρημαδοβραβείο? Τι άλλο πρέπει να κάνει, αλήθεια? Ωραία, εγώ είμαι μαζί σου, αλλά εγώ ψήφισα Γιάννη Αντετοκούμπο. Οι άλλοι δεν ψήφισαν. Γι' αυτό σου λέω, δεν μου φταίει εσύ λοιπόν, αρέσει τα χρυσή. Πανελλήνιος έτσι με αθλητικού τύπου. Απαριθμοί. Αγαπούλοι. Έτσι. Τι άλλο να κάνει το παιδί, ο πρώτος στον κόσμο είναι. Τι άλλο να κάνει. Δεν γίνεται. Έχουμε 4.000 μέλη. Λοιπόν, ψηφίσανε, ξέρω εγώ,
2,5 νομίζω ψηφίσαν 2,700, βγήκε πρώτος ο Τσιτσιπάς. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ ψήφισα και Τούδη στον προπονητή. Βγήκε ο Τούδης, βγήκε ο Πομάσκι. Καλός ο Τσιτσιπάς. Δεν μπορώ να πω. Χριστός και Άγιος. Αλλά το παιδί έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά του. Στο κάτω-κάτω, στο νούμερο 6 είναι. Γιατί και ο Τετόκουμπο τι έχει, δεν έχει χρόνια μπροστά του. Όχι, πρόσεξε, όχι. Η διαφορά είναι το εξής. Ο Τσιτσιπάς είναι στο νούμερο 6 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο πρώτος στον κλάδο του. Πρώτο στον τομέα του είναι ο Πετρούνιας. Πρώτο στον τομέα του είναι η Κορακάκη. Πρώτο στον τομέα της είναι η Στεφανίδη. Και πρώτο αντίστοιχα στον τομέα του είναι ο Αντετοκούμπο. Θα μου πεις, έχει ανάγκη ο Αντετοκούμπο το βραβείο του ΨΑΤ, ούτε καν. Δηλαδή, να μην πω τώρα στον αέρα, μπιπ. Λοιπόν, αλλά σε επίπεδο συμβολισμού, ρε παιδί μου, τι άλλο να κάνω. Άκου. Έχω την ίδια άποψη μαζί σου και στα βραβεία, επειδή εγώ ήξερα το αποτέλεσμα, έτσι. Το ξέρεις έτσι, διαπλεκόμενη. Το ξέρα γιατί εμείς του συμβουλίου ξέραμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή προχωράει η διαδικασία και είναι να βραβευτεί ο καλύτερος αθλητής. Και είναι δίπλα μου ένας πάρα πολύ γνωστός συνάδελφος. Πολύ αγαπημένος συνάδελφος. Εντάξει, τώρα δεν είναι κακό να πούμε ποιος είναι. Ο Ανδρέας Οδημάτος, που είναι γραφείο τύπου στην ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο. Ο Ανδρέας και χρόνια στον γκολ διευθυντής κλπ. Και του λέω το Ανδρέα. Ρε εσύ, Ανδρέα, του λέω τώρα, του λέω, θα βγει, του λέω, καλύτερος αθλητής. Και θα γίνουμε, του λέω, περίγελος, λέω, διεθνός. Σωστά. Με κοιτάει ο Ανδρέας. Γιατί? Σου είπε και γιατί. Δεν ήξερε ο Ανδρέας το αποτέλεσμα. Αφού δεν το ήξερε ο Ανδρέας το αποτέλεσμα. Μετά από 170 χρόνια και λέει γιατί. Δεν το ήξερε το αποτέλεσμα. Και του λέω γιατί ρε, εσύ, του λέω, έχει βρει ο Τσιτσιπάς. Δεν μιλάει ο Ανδρέας. Του λέω, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Δεν το κατάλαβε ούτε εκείνη την ώρα, φαντάζομαι, γι' αυτό δεν μίλησε. Όχι, θα σου πω γιατί δεν μίλησε. Αλλιώς θα σου λέγε, έχεις δίκιο, ρε, ξέρετε, ναι. Όχι, δεν μου πει, θα σου πω. Λοιπόν, γυρίζω και του λέω, μα είναι δυνατόν, μα πώς ψηφίσανε Τσιτσιπά. Και γυρίζει ο Ανδρέας και μου λέει, ψήφισα Τσιτσιπά. Μπράβο του. Γιατί του λέω, παιδί μου. Λοιπόν, και γυρίζει και μου λέει, όχι μόνο απλά δημοσιογράφος, είναι από τους πιο έγκυρους και έγκριτους και καταξιωμένους που έχουμε. Γυρίζει και μου είπε το εξής. Δεν ψηφίζω ποτέ για καλύτερο αθλητή ομαδικού αθλήματος. Ούτε ποδοσφαιριστή θα ψήφιζα. Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο οποίος είναι καλύτερος αθλητής είναι των μοναχικών αθλημάτων. Και δεν μπορούσα να του πω τίποτα. Έχει μία λογική αυτό που λέει. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Για ξαναπες τη λογική, θέλω να την ξακούσω. Αλήθεια, ξαπέστε. Ότι ο αθλητής των μοναχικού αθλήματος μπορεί να βγει κορυφαίος αθλητής. Ο αθλητής στο ομαδικό άθλημα, ακόμα και ο Μέση και ο Ρονάλντο να είναι, έχει την ομάδα μαζί του. Λέει αυτή είναι το σκεπτικό των ανθρώπων που δεν ψηφίζουν ομαδικά αθλήματα στον καλύτερο αθλητή. Μάλιστα. Υπερθυμίζω ότι ο Διαμαντίδης δεν έχει βγει καλύτερο αθλητή. Συγγνώμη. Στα καλύτερά του δεν έχει. Καλά, όταν είναι Διαμαντίδης, εντάξει, πες μου ποιοι είχαν βγει καλύτερα, να σου πω γιατί βγήκανε. Αλλά πρόσεξε τώρα. Μιλάμε τώρα για έναν Αντετοκούνμπο, ο οποίος την ομάδα την κουβαλάει μόνος του καταρχάς. Αυτός είναι ο Σταρ. Οι μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο δεν παίζουν. Ο Αντετοκούνμπο οπουδήποτε αλλού έπαιζε. 1-0. Δεύτερον, ο Αντετοκούνμπο μόνο και μόνο επειδή έχει φτάσει σε επίπεδο αυτά που κάνει να είναι αδιανόητα από οποιοδήποτε άλλο Έλληνα παίχτη. Αδιανόητα. Δεν θα με βρει λοιπόν, να διαφωνώ μαζί σου. Και φαντάζομαι τώρα μου λες για έναν άνθρωπο, είπε και το ονοματεπώνυμό του, δεν θα το επαναλάβω. Άστο γιατί είναι και στην ΑΕΚ. Είπε σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ρε παιδί μου opinion leader. Και βλέπεις opinion leader και είναι άσχετος ο άνθρωπος. Δεν είναι άσχετος. Είναι άσχετος. Μιλάς για πράγματα τώρα. Μιλάμε τώρα για. Ο ένας είναι παγκόσμιος. 10 κορυφαίους δημοσιογράφους έχουμε και είναι ο Ανδρέας. Όχι, είναι λογική του. Με συγχωρείς, διαφωνώ. Το συζήτησα με αρκετούς ανθρώπους. Είναι παγκόσμιο star, το ξέρουν από τη Βραζιλία μέχρι τη Γουαδελούπη, μέχρι τη Σιβηρία πάνω στο. Ξέρεις τι θα σου πούνε κάποιοι. Ότι ήρθε στην εθνική και δεν έκανε τίποτα. Έχω και αυτή τη λογική ανθρώπου που δεν ψήφισε τον Αντετοκούνμπο. Μάλιστα. Θα μου πει κάποιο. Ξέρεις ότι μπασκετική δεν ψήφισε τον Αντετοκούνμπο. Εγώ τα ψηφοδέλτια τα έχω δει. Εκτιμώ πολύ λίγους μπασκετικούς, για να μην σου πω σχεδόν κανέναν. Εκτιμώ ελάχιστους μπασκετικούς. Δεν πιστεύω ότι αυτοί που είναι στον παύτη, που γράφουν για μπάσκετ, θεωρώ ότι περισσότεροι γράφουν με βίσμα. Δεν ξέρουν. Ξέρω ότι ακούγεται απόλυτο. Έχουμε. Ξέρω ότι ακούγεται τώρα απόλυτο δεν ξέρω τους αυτό λες, που λέω. Αλλά αυτούς που είδα εγώ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλο. Είναι άλλο πράγμα, πρόσεξε. Είναι άλλο πράγμα, Χριστίνα μου, να ξέρεις μπάσκετ και άλλο πράγμα πρέπει να ασχολείσαι με το μπάσκετ. Είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, επειδή προσωπικά έχω παίξει, έχω φτάσει και κλιμάκια εθνική και τέτοια. Λοιπόν, έχω σχέση με το άθλημα και όταν έγραφα και στο All Star Basket είχα πολύ πλάκα γιατί μου στέλνανε και mail γιατί πώς πέφτω μέσα, σας εκτιμήσουμε και όλα αυτά. Δεν είναι απλά, το ξέρω το άθλημα. Λοιπόν. Ο Τσιτσιπάς είναι πάρα πολύ καλός, όμως ακόμα την κορυφή δεν την έχει κατακτήσει. Ο άλλος την κατέκτησε στον τομέα του.
Εγώ είμαι μαζί σου. Λοιπόν, εγώ τι άλλο να κάνει το παιδί. Εγώ ήμουνα, σου λέω, και με τον Ιτούδη. Και Ιτούδη ψήφισα, δεν ψήφισα τον Πομάσκι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγήκε ο Πομάσκι. Όταν έχεις έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος την ίδια χρονιά παίρνει Ευρωλίγκα. Εντάξει, όχι. Ο Στίβος σημείωσε πολλές επιτυχίες. Ο Πομάσκι είναι αυτός ο οποίος τις πιστώνεται. Το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα αυτό. Εντάξει, πολλά είπαμε για το ψωμί, βαρέθηκα. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μικρό έτσι βιογραφικό. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Πού βρίσκεσαι τώρα, πού υπάρχεις? Λοιπόν, εγώ είμαι δημοσιογράφος, υπηρετώ αυτό το χώρο από το 1992. Ο Χριστός και Απόστολος. Μάλιστα, Κλέτσος. 18 χρονών ήμουνα. Ο άντρας είναι δημοσιογράφος. Όχι, καμία σχέση. Αφού είναι καταφυγή μου, άνθρωπος, ναι. Και παράλληλα με τη σχολή ήμουνα στην απογευματινή με το Φέδερνα τον Κωνσταντουδάκη από το 1992. Μετά ήμουνα στην ΕΚΟ. Έχεις περάσει από όλα αυτά τα... Sport Time από την αρχή της. Μετέριζε. Και τι έγραφες εκεί? Μπάσκετ. Μπάσκετ. Και όχι ΑΕΚ μπάσκετ, Ολυμπιακό μπάσκετ έκανα. Πρόσεξε ρε εσύ τώρα. Υποτίθεται ότι γράφεις για μπάσκετ. Και κάθεσαι και μου λες, ενώ συμφωνούμε, μου λες οι άλλοι που αυτό... Αφού ο καθένας έχει τη λογική. Άρα με δικαιώνεις ρε πουλάκι. Δεν με νοιάζει με τη αλήθεια με νοιάζει. Λοιπόν, και μέχρι πριν από δύο χρόνια. Οι περισσότεροι καπνίζουν, σημαίνει ότι κάνουν σωστά. Δεν σημαίνει όχι, λογική. Όχι, δεν είπα. Σου είπα τη λογική του καθενός. Περιοδικά, εφημερίδες, στο γραφείο τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είμαι αυτή τη στιγμή. Αυτά. Μου λείπει να σου πω την αλήθεια η εφημερίδα, αλλά είναι ένα μέσο πια που φτύνει πάρα πολύ και... Δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να την ξανακυνηγήσω. Γιατί? Γιατί και μέχρι πριν δύο χρόνια που ήμουνα στην Βραδινή έχει γίνει λίγο copy-paste η κατάσταση. Ρε. Έχει λίγο τελματώσει. Δεν, ναι. Δεν έχει πρωτογενή είδηση. Άμα δεν είσαι μέσα σε ζωντανό μέσο και τα ζωντανά μέσα πλέον είναι πέρα από τα site. Εγώ νομίζω ότι μόνο πλέον το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Μπαίνει σε μια λογική αναπαραγωγής τέτοια που δεν είναι αυτή που μάθαμε εμείς όταν ξεκινήσαμε. Δηλαδή, ξέρεις να έχεις επαφή με. Υπάρχουν δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή, παιδιά νέα που ξεκινάνε το επάγγελμα, που οι παίκτες και οι προπονητές δεν τους ξέρουν. Είναι σε μια γαλέρα κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Παράγουν θέματα τα οποία πρέπει να τα ανεβάζουν με κάποια, ας πούμε. Σου λέει κάθε τρία λεπτά θέλω τόσα θέματα στο site, έτσι. Και δεν βγαίνουν έξω, δεν ξέρουν τους ανθρώπους που παίζουν, δεν βγάζουν πληροφορία. Αυτό δημοσιογραφία είναι η γραμματιακή υποστήριξη, είναι αυτό το λάδι. Όχι ρε εσύ, είναι η δημοσιογραφία του copy-paste. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν reporters? Πέντε site. Να δεν ξέρω εγώ το εφημερίδα, το πρώτο θέμα. Από τα αθλητικά είναι το SDNA, όντως ένα site το οποίο βγάζει πρωτογενείς ειδήσεις. Επειδή έχει και την εφημερίδα, φαντάζομαι γι' αυτό. Όχι, η εφημερίδα δεν έχει το SDNA, απλά επειδή έχει τώρα. Το Sport Time δεν ήταν το site. Το έχει SDNA, όχι. Ο Σαββίδης βασικά είναι. Α, μάλιστα. SDNA, πάω και αυτά. Και ακριβώς επειδή τώρα ξέρεις είναι στα μέσα, γι' αυτό και έχουν πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ τα παιδιά. Γενικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Στα καλά αθλητικά site έχουμε reporters. Αλλά βλέπεις τι γίνεται τώρα, έτσι, στο διαδίκτυο. Είναι η δημοσιογραφία του copy-paste. Δεν έχεις άμεση επαφή με τον παράγοντα και τον ρομποτή. Και τώρα το καινούριο ας πούμε, αυτό σύστημα με τους υπεύθυνους επικοινωνίας πρέπει να περάσει από τον υπεύθυνο επικοινωνίας για να βρει τον παίκτη, να σου δώσει μια συνέντευξη, να σου πάρει μια δήλωση. Περιορίζει όλη την πηγή της πληροφόρησης του δημοσιογράφου. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί συγκεκριμένα ξέρω, πράγματα βγαίνουν και πολιτικά και αθλητικά. Ναι. Πρέπει δεν να ξέρω, είναι δεν πολύ καλός ο δημοσιογράφος για να προσπεράσει τους υπεύθυνους επικοινωνίας και να πάει λίγο πιο εκεί για να βγάλει το θέμα. Ναι. Εντάξει, το χειρότερο είναι νομίζω αυτό, ότι κάθονται όλοι, υπάρχουν πάρα πολλά άνθυπο sites τα οποία δεν ξέρω, μάλλον καταλαβαίνω για ποιους λόγους υπάρχουν, που δεν είναι σίγουρα δημοσιογραφικοί. Και έχει όλος 5-10 πιτσιρικάδες, μία οθόνη που είναι ανοιγμένα 10 site. Το πρώτο θέμα, το έτσι το αλλιώς το αλλιώτικο, ξέρω εγώ ποια είναι αυτά. Τα κοιτάνε και μόλις ανεβάσει κάτι το πρώτο θέμα, copy-paste. Και μετά σου λέει: έχουμε ένα δισογραφικό site, μάλιστα. Και τι κάνεις εκεί, copy-paste. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει καινούργια ειδικότητα. Τα μάθα κι εγώ, δεν τα ξέρα, βέβαια. Υπάρχει καινούργια ειδικότητα στον κλάδο σας. Ξέρεις πώς λέγεται? Δημοσιογράφος ροής. Και σημαίνει δημοσιογράφος ροής? Είναι τα παιδάκια 4 με 8, παράδειγμα. Ή εγώ, αυτό είναι το καλό. 8 με 8. Και κάνω αυτό το πράγμα, copy-paste, 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 copy-paste. Αλλά βέβαια,
Πού είναι ο Ψάτα? Ποιο Ψάτα? Καλά, ο Ψάτα δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, αλλά συνδικαλιστικό όργανο είναι η ΣΥΕΑ. Ναι, πού είναι η ΣΥΕΑ? Η ΣΥΕΑ πρέπει να θέσει τους όρους, αλλά έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν μπορεί να θέσει όρους στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι κάτι πάνω από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και από τον κλάδο και από ίσως το υπουργείο το οποίο όλους αυτούς τους έχει προστασία. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Τύπου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω και τι βγάζουν όλοι αυτοί τα site. Βγάζουν λεφτά, άραγε, δεν ξέρω. Πλυντήριο. Fighting, fighting. Δεν μου κολλάει κάτι άλλο στο μυαλό. Failing. Τώρα δεν μιλάμε για τα μεγάλα site, έτσι, για το πρώτο θέμα και το εφημερίδα. Όχι, ρε, τώρα μιλάμε για τα μεγάλα. Έχουν δημοσιογράφους, έχουν εφημερίδες. Μιλάμε τώρα για πόσες χιλιάδες site τα οποία υπάρχουν και λένε ότι έχουν ενημερωτικό site, όπως είπες και εσύ. Και ποιο είναι το όφελος, ας πούμε, του επιχειρηματία που τα έχει? Μπορεί να θέλει κάπου να χωθεί αργότερα. Μπορεί να θέλει να αποκτήσει μια δύναμη με διάφορα likes για να τσιμπήσει μια διαφήμιση. Μπορεί να θέλει να το παίξει παράγοντας αύριο. Γιατί αν κάποιος διατηρεί ένα τέτοιο ανθίπο site και να έχει μαζέψει έτσι με αγορασμένους και μη likers και μια εκατοστάρια χιλιάδες, το παίζει και παράγοντας. Δεν ξέρω. Για κάτι μετά, ας πούμε, το βλέπει ως επένδυση. Ναι, έχουμε πόρτα λάγα που λέει, εδώ γίνεται χάμος. Δηλαδή, ναι, και εμένα δεν μου κολλάει. Και έχουμε και πάρα πολλά τμήματα πλέον ΑΕΗ, έτσι, δημοσιογραφίας. Και σκέψου επίσης, ότι τα εργαλεία πια είναι, ενώ για να τυπώσει εφημερίδα ήταν ένα τεράστιο κόστος. Ενώ τα εργαλεία πια είναι εύκολα. Μια έτοιμη πλατφόρμα, ένα έτοιμο site, ακόμα και blog μπορεί να είναι, το Facebook είναι δωρεάν, αγοράζεις like, σου λέει 10.000 likers, 100 ευρώ. Ναι. Οπότε, παρουσιάζεις και τέτοιο. Δεν ξέρω. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία βγαίνουν από τα τμήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από το Καποδιστριακό και από την Πάντιο και από το Αριστοτέλειο από πάνω. Τι κάνουν όλα αυτά τα παιδιά? Πού είναι η απορροφησιμότητα των δημοσιογράφων? Εδώ δηλαδή, φταίει η Χριστίνα μου, συγγνώμη. Πάνε και βγάζουν μια σχολή για να γίνουν δημοσιογράφοι ροής και να παίρνουν 400 ευρώ. Εδώ φταίει καταρχάς ήταν οι γονείς τους, το πρώτο είναι αυτό. Διότι στην Ελλάδα, στην εποχή της πλαστικής ευμάρειας, μαζεύτηκαν πάρα πολύ σε λίγα επαγγέλματα. Ξαφνικά δηλαδή από τη δεκαετία του 80 και μετά, κυρίως του 90, όλοι θέλησαν να γίνουν δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι. Το δάσκαλοι πάρα πολύ κάποια εποχή. Τώρα φθήνει. Διάβαζε, ναι, δεν χωράει άλλο. Ναι, ναι, τώρα δηλαδή έχουν πάρα πολύ πέσει. Έχουμε τη μεγαλύτερη, παραπονούμαστε για το σύστημα υγείας και έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία γιατρού ανακάτοικο στην Ευρώπη. Παρά και το ότι φύγανε. Και δικηγόρο. Λοιπόν, οι δικηγόροι δε έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 27.000 και παράσταση σε δικαστήριο είχαν μόνο 8.000. Είναι εκπληκτικά τα νούμερα για τους δικηγόρους. Το διάβαζα και εγώ πρόσφατα. Και είναι και το άλλο, ότι για ένα διάστημα αποφοιτούσαν από διαφόρων λογής, εργαστήρια, σχολές, αυτό ένα άλλο, 600 ηθοποιοί το χρόνο. Και λες, μεγάλη, πού θα απορροφηθώ, το λέει αυτή. Ο ηθοποιός μετά τη γίνεται μπάρμαν. Δηλαδή, είναι θέμα σχολικού, είναι θέμα μάλλον οικογενειακής, πώς να το πω, ναι, αγωγής. Του λέει το παιδί του, να γίνεται μισό ώρα. Πού θα πας, παιδάκι μου? Καλός ή κακός, και δεν το λέω τοπικιστικά. Στην Αθήνα έχουμε μόνο τα αθηναϊκά μέσα. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν τα 10 εκατομμύρια 7 είναι εδώ, είναι η Αθήνα. Η αγορά είναι η Αθήνα. Πόσες εφημερίδες, πόσα κανάλια, πόσα ραδιόφωνα. Καλά, το ραδιόφωνο δεν πληρώνει. Λοιπόν, άρα, όταν συνοστίζονται πάρα πολύ σε ένα χώρο, πέφτουν οι τιμές. Από εκεί και πέρα, φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Φταίτε, θέλω να πω, οι αναγνωρισμένοι. Διότι πολλοί από εσάς, στα χρόνια που ήσασταν κρατεά δύναμη, σου λέει, γιατί να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο? Είμαι όχι δημοσιογράφος. Τα παίρνω μαύρα, ξέρω εγώ, από την ψη εφημερίδα, από το Zen site. Κάνω και στην τηλεόραση, κάνω και από εδώ. Δεν με συμφέρει να μπουν όμως. Πάρ' τα από χίλιες μεριές. Δεν κατάλαβα όμως ότι αυτόματα σε βάθος χρόνου αυτό βουλιάζει όλο τον κλάδο και κατ' επέκταση και των ίδιων. Γιατί όποιος πηγαίνει, πηγαίνει με μπλοκάκια. Και πού θα πάει τώρα ένας άνθρωπος να ζει με μπλοκάκια? Θα πάει σε μια εφημερίδα, θα του πει γράψε Δέλτα Εθνική. Και μπλοκάκι, 100 ευρώ το μήνα. Εντάξει, αυτό είναι πάρεργο, αυτό είναι χόμπι, δεν είναι. Αυτά όμως έπρεπε, κυρία μου, αν είχατε ένα σοβαρό συνδικαλιστικό κομμάτι που είστε για τελείως για τον BIP, θα έπρεπε όλα αυτά να τα είχατε κλειδώσει. Θα έπρεπε να μπαίνει όποιος πηγαίνει σε εφημερίδα, σε payroll.
Αυτό σημαίνει, αλλά εσείς είστε... Εγώ θυμάμαι πριν από 10 χρόνια περίπου είχε έρθει ένας Αυστραλός συνάδελφος και ήταν, αυτός ήταν press officer. Συγγνώμη, και γι' αυτό χειραγωγούνται, διότι όταν έχεις τον άλλον με 100 και 200 ευρώ το ναι, μήνα... Ναι, καλά, εννοείται. Άμα του πεις ότι σήμερα θα γράψεις, αδερφέ, η γη είναι επίπεδη. Μάλιστα, θα σου πει, τι σου πει. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι, όπως είναι όλη και η δημόσια λειτουργία το ίδιο, άμα είναι κακοπληρωμένη. Και μου λέει αυτός ο Αυστραλός, ήταν press officer, και μου λέει, τι, εσύ που δουλεύεις, και λέω, είμαι press officer εκεί, του λέω, και είμαι, λέω, και σε μια εφημερίδα και σε ένα ραδιόφωνο. Και με κοίταγε και μου λέει, είσαι και press officer και κάνεις και δημοσιογραφική δουλειά. Και του λέω, ναι. Μου λέει, στην Αυστραλία αυτό απαγορεύεται. Είσαι ή press officer ή δημοσιογράφος. Δεν γίνεται να είσαι και press officer και να δημοσιογραφείς κιόλας. Του λέω, okay, σε καταλαβαίνω. Πόσα λεφτά παίρνεις? Μου λέει, ως press officer παίρνω 10.000 ευρώ. 10.000 αντίστοιχα τότε, έτσι, πριν 10 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, μετά. Στην Αυστραλία όμως δεν είχαν τον μπάχαλο το ελληνικό με 8 αθλητικές εφημερίδες, φαντάζομαι. Αυτό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εγώ τσακαλά τα χρόνια όταν έκανα 3 δουλειές, τα λεφτά του δεν τα έβγαζα. Τα λεφτά του με μία δουλειά. Εντάξει, έβγαζε 9.900, πώς έβγαζε. Εντάξει, έβγαζε 9.999. Προσφορά. Τέλος πάντων, εάν υπήρχε πραγματικά αυτό το πράγμα, το ότι ανοίγανε εφημερίδες, ξεφυτρώνανε το πουθενά, δεν πληρώνανε τον κόσμο, τον πιστολιάζανε, έχουν μείνει απλήρωτοι χιλιάδες άνθρωποι. Και τώρα γίνεται. Και εσείς δεν κάνατε τίποτα ως συνδικαλιστικό όργανο, δεν κάνετε τίποτα απολύτως, είτε γιατί είστε ξεγορασμένοι, είτε γιατί είστε άχρηστοι. Είτε όχι, γιατί... ρε, είναι τελείως τρευλή άποψη που έχουν οι συνδικαλιστές για το χώρο. Σου λέει τώρα, ας πούμε, έχω ακούσει εγώ συνδικαλιστή της Ένωσης. Έχεις εσύ μια εφημερίδα και χρωστάς 4 μήνες στους συναδέλφους. Κάτσε να δούμε, να τον βοηθήσουμε, να βάλουν πλάτη τα παιδιά, θα τα δώσει. Θα τα δώσει, κάποια στιγμή θα τα δώσει. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Τέλος πάντων. Τώρα πού είσαι? Τώρα είμαι στο γραφείο του Υψηγενικού Κρεματιστή Αθλητισμού. Α, δημόσιο υπάλληλο, ε. Ναι. Τι βίσμα είχε? Τον μπαμπά μου. Μπράβο. 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 Να και ένας που λέει ευθέως και ευθαρσός ποιον είχε βίσμα. Ναι, ρε παιδιά. I really love you. Αλήθεια λέω. Ναι, ο Γιώργος Ολιάνης ήταν πάρα πολύ φίλος με τον μπαμπά μου. Α, και. Ναι. Είσαι χρόνια εκεί. Ναι. Συγγνώμη. Το 2004. Για ξανά πες λίγο, πού είσαι? Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο γραφείο τύπου. Και τι κάνετε εκεί πέρα, έχετε κάνει έργο ή έχετε πάρει τζουγκράνα? Όχι, ρε, εσύ, έχουμε πολλή δουλειά. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι το γραφείο δουλεύει από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Με δύο βάρδιες. Δύο δημοσιογράφοι είμαστε εκεί. Και τι παράγει, ρε παιδί μου? Την προβολή του Γενικού Γραμματέα και του, και του, και του Υπουργού συν τις δράσεις. Άμα δεις πόσα δελτία βγάλουμε, θα πάθεις πλάκα. Είναι μία σελίδα το μήνα. Αυτό τι είναι? Πόσο βγαίνει, 1α4 το μήνα, εντάξει, πόσο? Όχι, όχι. Ρε. Μιλάμε τώρα για πάνω από 15 δελτία τύπου την ημέρα. Συγγνώμη, μιλάμε για. Κάνει τόσο έργο μαυροτά, αλήθεια. Όχι, ρε, είναι και ο Υπουργός μαζί. Είναι και ο Αυγενάκης. Έλα, ρε, κάτι παράδειγμα. Καλά, τώρα δεν είναι μόνο. Καλά, ο Αυγενάκης είναι τρελός με την επικοινωνία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει και πάρα πολύ. Και, και αυτές τις ειδήσεις ποιος τις μαθαίνει, τις ανακοινώνετε κάπου? Ναι, έχουμε site, έχουμε social media. Έχετε site εσείς? Ναι, ναι, έχουμε Facebook page, General Secretariat of Sports. Και ποιος το ξέρει αυτό το site? Έχουμε πάρα πολλούς μέσα. Τι εννοείς, τους διαπιστευμένους μας σίγουρα τους δημοσιογράφους, αλλά έχουμε και πολίτες. Και έχουμε και ειδική ενημερωτική ομάδα στο Facebook κλειστή στους διαπιστευμένους μας. Δηλαδή όλα τα βγάζουμε έχει μέσα από εκεί. Έχει fan page στο Facebook, έχετε? Έχουμε. Πόσους έχει, πόσους like? Τώρα δεν ξέρω, αλλά μπορώ να δω. Τι 10 άτομα. Ναι, πόσα εδώ, 12. Αφού δεν το ξέρει κανένας, δεν αυτό. Τι λες, παιδί μου, πας καλά, είναι δυνατόν? Άρε, που πάνε τα λεφτά σου, φορολογούμενε πολίτη, που πάνε τα λεφτά σου. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε και Instagram. Και δεν μπορούμε να κάνετε, να κάνετε. Πόσα άτομα είστε εκεί? 2. 5.000, α, 2. 2, ναι. Εσύ τι είσαι, προϊσταμένη? Όχι, όχι. Είναι μία κοπέλα, 2 κοπέλες είμαστε, εγώ και άλλη μία κοπέλα. Και 3 γραμματιακή υποστήριξη. Κάτσε να δω πόσα like έχει η σελίδα μας. Εμείς είμαστε εκεί μόνιμοι, έτσι, δεν είμαστε μετακλητοί. Ο κάθε υπουργός φέρνει το μετακλητό του μαζί. Μπράβο. Λέρα, τώρα ψάχνουμε τα like, να δούμε να γελάσουμε. Ναι, γι' αυτό. Γιατί έχει βγει... Αυτό το κάναμε επί Συναδεινού, επί Ιούλη Συναδεινού, επί ΣΥΡΙΖΑ, το Facebook page. Πρέπει να σου πω. Πώς το καλό φαίνονται τα like της σελίδας. Μα...
τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε 750 άτομα. Όχι, 1200 άτομα. 1200 επίσημος κρατικός φορέας παραγγελίας. Έλα, κλείστε το, αλήθεια. Δεν υπάρχει γιατί, λόγος. Γιατί, είμαι πάρα πολύ λίγο καιρό. Δεν υπάρχει λόγος, αλήθεια. Μην το λες. Καταρχάς, πρέπει να σου πω ότι με τον Αυγενάκη δεν υπάρχει... Ανά δεκάλεπτο βγαίνουν ειδήσεις. Δεν είναι καλά, είναι τρελό σου λέω. Με την καλή και τι παράγεται, ρε παιδί μου. Τα πάντα, παιδί μου. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, άμα μπεις λίγο στο Twitter, του θα καταλάβεις. Από την κοπή της πίτας που θα πάει στο κέντρο του Άγιου Κοσμά, μέχρι τη συνάντηση των Big Four που θα γίνει, ξέρω εγώ πότε θα γίνει. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Από εκεί θα. Δεν μου λες από εκεί θα πάρει σύνταξη, δηλαδή τώρα εσύ. Ναι, εφόσον είμαι ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου. Ω, εξασφαλισμένη δουλίτσα. Μπράβο. Πώς προέκυψε η δημοσιογραφία στη ζωή σου, Χριστίνα? Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος. Αλλά δεν κατάφερα να περάσω φιλολογία, γιατί όταν έδινα εγώ η φιλολογία είχε πάρα πολύ μεγάλες βάσεις. Και τελικά πέρασε σχολή δημοσιογραφίας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, τι να σου πω. Και παράλληλα με τις σπουδές μου, με πήγε ο μπαμπάς μου στον φίλο του, το Φέδωνα, το Κωνσταντουδάκη, και λέει: πάρε αυτό το άχρηστο, μπας και το κάνεις χρήσιμο για μένα. Μπράβο. Μπράβο. Και από τότε είμαι μέσα στις εφημερίδες συνέχεια. Αν ξέρεις δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια που από την μέρα που έφυγα από τη Βραδινή δεν δηλαδή έχω. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφα? Από το 92, από 18. Έλα ρε, είσαι 18 χρόνια. Mm-hmm. Είσαι 18 χρόνια. Mm-hmm. Παραλίγο, 28 είσαι χρόνια. 28. 28 χρόνια. Από το 92. Έχεις δει 14 ευρωμπάσκετ. Πρέπει να σου πω ότι το 92 που εγώ μπήκα στο επάγγελμα, στο Γιώργος Μόσχος. Το θρηλυκό. Μπράβο. Θυμάσαι μια καλή πεντάδα που είχε ΑΕΚ τότε. Με στέλνανε στο γήπεδο. Και... την καλύτερη πεντάδα που είχε. Περίμενε, να σου πω αυτό γιατί είχε σημασία. Με στείλανε στο γήπεδο για να κρατήσω στατιστικά γιατί δεν υπήρχε στατιστική υπηρεσία τότε. Και με έμαθε να κρατάω στατιστικά ο Νίκος Παπαδογιάννης. Αυτό που δεν ασχολείται καθόλου με τα στατιστικά, σε έμαθε κρατάει στατιστικά. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, καθόμασταν και έγραφα τρίποντα, δίποντα, εύστοχα. Εμείς τα κρατάγαμε αυτά. Δεν υπήρχε στατιστική υπηρεσία. Έβλεπε στο γήπεδο ματς και έγραφε δίπλα τη στατιστική του παίκτη. Ναι. Κάντε λίγο εικόνα αυτό. Χάλια. Που τώρα κάθονται και γράφουν το σκορ. Έτσι, έτσι. Και νομίζουν ότι κάνουν live. Να πω τι θυμάσαι από ΑΕΚ. Πες μου μια καλή πεντάδα που έχει ΑΕΚ τότε για να σε ακούσω. Το Μινά θυμάμαι. Μινάς Γκέκος άλλος. Κουντουράκης. Χρήστος Κουντουράκης άλλος. Ναι. Αριδάς. Παναγιώτης Αριδάς άλλος. Τρεις τώρα. Αλέξη Γιαννόπουλος, ήταν ωραίος. Πολύ όμορφο παιδί. Και κούκλος και παιχταρά. Ναι, ναι, πολύ όμορφο παιδί. Ξέχασες, Αγιασοτέλης Αριδάς. Κώστα Παταβούκα, ξέχασες. Κώστα Παταβούκα, τον είχα προπονητή στον Αστέρα Εξαρχείων. Χρήστο Λανέ, ξέχασες. Όχι Χρήστος ο Λανές, ρε, Βασίλης. Βασίλης, ναι, διορθώνω, μπράβο. Ξέχασες το Φώτσι, τον πατέρα Φώτσι, νομίζω σε εμάς έχει παίξει και παίξει. Πιο παλιά πρέπει να ήταν. Ή Φωσές, δεν πρέπει να είχαμε Φώτσι. Φώτσι δεν πρέπει να ήταν, πρέπει πιο μεγάλο. Ξέχασες Φώτη Κατσικάριο, Έστα. Φώταρος, αγάπη μεγάλη ο Φώτης. Ξέχασες Ντάνι Βρέιλς. Με Βασίλη Λανέ, μας έκαναν προξενιό οι γονείς μας, να ξέρεις. Αλήθεια! Ναι, ήταν φίλοι. Ναι, ήταν φίλοι οι γονείς μας. Και δεν ξέρω πώς τους είχε έρθει, ότι τα παιδιά μπορεί να αναγνωριστούν και να πάνε πολύ καλά ακόμα και με τον Βασίλη βρισκόμαστε και γελάμε. Μου. Τι λες, παιδί μου. Ε? Πας καλά. Εγώ καταρχάς εκείνη την εποχή δεν ήθελα καν να παντρευτώ. Και πώς σου προέκυψε, τι δουλειά κάνει ο άντρας σου? Είναι στη βιοτρική τώρα, στο τμήμα προμηθειών, έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Έπαιξε μπάσκετ μέχρι β' εθνική. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μπράβο. Ωραίος. Άρχοντας. Mm-hmm. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είσαι λοιπόν 30 περίπου χρόνια δημοσιογράφα. Θέλω να μου κάνεις το top 5 των Ελλήνων δημοσιογράφων. Απολιτικούς ή αθλητικούς? Αθλητικούς και μεταπολιτικούς. Ναι. Κοίτα, θα βάλω στο top 5 των Ελλήνων δημοσιογράφων μια γυναίκα η οποία με βοήθησε πάρα πολύ εμένα να προχωρήσω και ήταν πάρα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Τη Βάσο τη Μόραλη, που ήταν η μοναδική Ελληνίδα που έκανε μεταδόσεις αγώνων. Δεν ξέρω ποια είναι, ευχαριστώ. Αλλά... ήταν η μοναδική διεθνώς δημοσιογράφος που έκανε μεταδόσεις αγώνων στο ραδιόφωνο, η οποία πήγε μετά στην Αυστραλία και έκανε καριέρα η Βάσο. Και την είχα στο Sport Time και μου διόρθωνε τα κείμενα και έγινα πάρα πολύ καλύτερη εξαιτίας της. Όχι στη σχολή, δεν έγινα σχολή καλύτερη, έγινα χάρη της Βάσος. Μου έπαιρνε το κείμενο και μου έλεγε: εδώ κορίτσι μου, έχεις κάνει μαλακία. Εδώ. Και τα σβήνε. Και τα ξανάγραφα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Λοιπόν, θα βάλω τη Βάσο τη Μόραλη, θα βάλω το Χάρη τον Ξίδη που ήταν διευθυντής Sport Time.
και ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία διευθυντική. Και θα βάλω τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, τον Νίκο τον Παπαδογιάννη. Παρεμπιπτόντως, ο Παπαδογιάννη ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Τον Νίκο τον αγαπάω πολύ. Δεν συμφωνούμε πολιτικά, παιδί, αλλά δεν πειράζει. Αριστερός, είναι αριστερός, τι, ναι, να κάνουμε τώρα, κάνουμε, δεν είμαστε όλοι τέλειοι όμως. Είναι, ναι, είναι ένας ευπρεπέστατος κύριος ο Παπαδογιάννης. Δυστυχώς αριστερός, αν και να σου πω κάτι, ούτε κι αυτός ξέρει τι είναι, από ποια άποψη. Αν τον ακούσεις πώς μιλάει για την εθνική, την αγαπάει πάρα πολύ. Αλλά άμα του πεις λέξη σημαία, εθνόσημο, τρελαίνεται. Κάτσε ρε μεγάλε, τα ίδια λες. Ναι, εντάξει, είναι τα κολλήματα αντιληπτικά. Τα ίδια λες με άλλες λέξεις. Βασίλης Κουντής. Και Βασίλης Κουντής. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, τον αγαπώ. Τι, τον αγαπώ τον Βασίλη Κουντή. Όλα τα κλισέ μου λες. Ποια κλισέ, εγώ μεγάλωσα με αυτούς τους ανθρώπους. Ο Κουντής είναι ο μόνος δημοσιογράφος στον πλανήτη Γη, ο οποίος παίρνει συνέντευξη και μιλάει περισσότερο τόσο συνεδριαζόμενο. Ναι, είναι, αλλά μιλάει άνθρωπος, ωραία και γράφει ωραία και έχει και ωραίο θυμητικό. Όχι, δεν γράφει ωραία, συγγνώμη. Τι λες, παιδί μου, θυμάται πράγματα τα οποία δεν τα θυμάται κανείς. Ο Βασίλης Όπως Κουντής και ο Χρήστος. Μπορεί να είναι έτσι ένας ιστορικός δημοσιογράφος, βεβαίως, βεβαίως, αλλά αυτό δεν αποφεύγει κανείς την κριτική. Ο άνθρωπος είναι ικανός να σου περιγράψει ότι τώρα πήρα το ποτήρι και το έφερα στα χείλη μου με 735 λέξεις. Φλίαρος. Με διάφορα ποιητικά. Τον έχεις δει να παίρνει συνέντευξη. Εγώ τον έχω δει να παίρνει συνέντευξη από υπουργό. Λοιπόν, είναι πολύ καλός. Όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για να υποβάλει μία ερώτηση κάνει μία ώρα και για να απαντήσει ο άλλος αυτός ο φουκαράς του παίρνει συνέντευξη θέλει 10 δευτερόλεπτα. Πολύ βαρετός. Βαρετός, φλιάρος και ανερμάτιστος. Δεν, ούτε καν. Είναι πολλά, πολύ, είναι πολύ, είναι και άλλοι. Ο καλύτερος μπασκετικός δημοσιογράφος που έχουμε που ξέρει και μπάσκετ είναι ο Καρύδας. Ναι, και πήγα να πω τώρα και το Δημήτρη. Θα έλεγα και το Δημήτρη. Ναι. Όχι, ο Σκουντής με τίποτα. Έχεις διαβάσει ποτέ καμιά ανάλυση παιχνιδιού από το Σκουντή και αν σ' άρεσε? Γενικά δεν διαβάζω ανάλυση παιχνιδιού. Μπλα, μπλα, μπλα και λες στο τέλος. Τι έγραφε. Δεν διαβάζω. Άμα είναι να σου γράψει κανένα ιστορικό, εντάξει, καλό είναι, αλλά πρέπει να κάνεις και κόπο ανάμεσα σε 78 σελίδες να βγάλεις μια παράγραφο ουσίας. Όχι, no. Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Πολιτικούς, μην πει πάλι κλισέ, παίζουν κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Κλισέ. Ναι, μην μου πει κλισέ. Δεν θα σου πω τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι ρε, όχι ρε, όχι. Ούτε ρε. Τον Νίκο Ευαγγελάτο θα σου πω. Όχι. Όχι, δεν θα σου πω. Δεν σου λέω. Είναι καλύτερος ο Ευαγγελάτος. Εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Το κοίτα, έχω μια μεγάλη αδυναμία που λέγεται Γιώργος Ευγενίδης. Τώρα σου τόπισα 30 χρόνια για τον Ευγενίδη, βρήκες. Ναι, όχι, όχι. Να σου πω, κοίτα, τώρα όχι, όμως. Καλό επειδή... παιδί, αλλά τώρα ξεκινάει αυτό. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα παιδί το οποίο θα γράψει ιστορία, θα δεις. Άμα απελευθερωθεί λίγο, είναι πολύ μαζεμένος. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί πάντως να είναι και αμετριοποίηση. Κείμενα που έχω διαβάσει του Ευγενή δεν μου αρέσουν. Ειδικά όταν κάνει καμία φορά για τη συγκρίση μεταξύ Ελλάδα και εξωτερικού είναι τρομερός. Αλλά νομίζω ότι είναι έχει πολύ. Έχει κουλτούρα ευρωπαϊκή. Έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, είναι στη γερμανοαναθρεμένος γι' αυτό. Θέλεις δηλαδή άνω των 50 να σου πω. Θέλεις άλλο των 50 πολιτικού συντάκτες. Λοιπόν, τον Πάσχο το Μανδραβέλη θα σου πω. Ο Πάσχο Μανδραβέλη είναι δημοσιογράφος. Ναι, ναι, και γράφει και πολύ ωραία. Νεοφιλελεύθερος είναι βέβαια. Είχα την εντύπωση ότι είναι καθηγητής δημοσιογράφος. Ναι. Όχι, okay, όχι, δημοσιογράφος είναι. Παπαχελάς. Ο Παπαχελάς με απογοήτευσε πάρα πολύ, όπως και η Κοσκεώνη, στην συνέντευξη του Τσίπρα. Και οι δύο ήταν εκατότεροι των αναμενωμένων και νομίζω ότι του δώσαν το 31% που πήρε τελικά. Του δώσανε πάρα πολύ μεγάλο χώρο στη συνέντευξη. Ήταν αδιάβαστοι πράγματα που έλεγε ο Τσίπρας, θα μπορούσαν να το αποδομήσουν και δεν το αποδόμησαν. Δεν ξέρω αν είχαν τέτοια συμφωνία για να πάει εκεί. Εκείνη τη νύχτα δηλαδή ένιωσα ότι ο Τσίπρας θα κάνει ένα καλύτερο ποσοστό από αυτό που του δίνουν. Κοίτα, για την Κοσιόνη θα μπορούσε να το ακούσω αυτό. Τον Παπαχελά έχει ένα κύρος ο Παπαχελάς. Όχι, ότι έχει κύρος έχει και τον διαβάζω αδιαλείπτος. Ίσως να του είπανε ξέρω, λόγω του εμπάργκο, άντε ναι, να σε περάσουμε μην είσαι light. Να είσαι πολύ light. Αλλά εκείνο το βράδυ όμως αυτή η συνέντευξη του δώσε του Τσίπρα ποσοστό. Μπα. Γιατί όσοι θέλαν να τον ακούσουν, τον ακούσανε. Χριστίνα μου, το ποσοστό του το έδωσε ότι δεν υπάρχει άλλος αντίπαλο δέος στο χώρο του. Ο Τσίπρας στο χώρο του είναι παίζει μπαλίτσα μόνος του. Δεν έχει αντίπαλο δέος ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει δηλαδή η Φόφη απέναντι, αυτό εννοείς. Ναι, δεν έχει αντίπαλο. Σε αυτό που λέγεται αριστερά και κέντρο στην Ελλάδα, ο Τσίπρας δεν έχει αντίπαλο. Πιστεύεις δηλαδή όταν είχε βγει, αν είχε βγει ένας άλλος δηλαδή, πρόεδρος στο κοινάλ. Αναγκαστικά πήρε το 32. Σκέψου μετά και πόσους ελληνοποίησε, σκέψου και πόσους διόρισε, σκέψου ότι όλοι αυτοί δεν έχουν κάποιον άλλον που να τους εμπνέει, οπότε σε αυτό το χώρο παίζει μπαλίτσα μόνος του. Πάλι καλά από ο Κυριάκος, πήρε κάποιος από το κέντρο και απορρόφησε και τους ποταμίσιους κτλ.
και κατάφερε και έσπασε λίγο το στάνταρ 30 της Νέας Δημοκρατίας και το πήγε λίγο παραπάνω και βγάλε αυτοδυναμία. Αλλά το 31 δεν το έδωσε καμία κοσιόνη. Το 31 το έδωσε ότι δεν υπάρχει άλλο στο χώρο του, δεν υπάρχει αντιπαροδέως. Εγώ δεν περίμενα ότι θα πάρει πάνω από 27, να σου πω. Από την άλλη, εγώ τόσο ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Από την άλλη, βέβαια, είναι και κρίμα, γιατί ο Τσίπρας είναι τόσο μεγάλο ταλέντο στην πολιτική που αν αγαπούσε λίγο την Ελλάδα θα κυβερνούσε για 70 χρόνια. Αλλά. Κοίτα, δεν έχει να κάνει με αγάπη την Ελλάδα, για την Ελλάδα. Έχει να κάνει με ικανότητα. Δεν είναι ικανός. Δεν μπορεί να εξελιχθεί ως διορατικός πολιτικός. Ξέρεις ποιος μπορούσε να εξελιχθεί από εκεί πέρα μέσα? Ο Νίκος ο Παπάς. Μόνο. Βρήκες. Είναι μόνο πολιτικός καριέρας. Χριστίνα μου, είναι θέμα προθέσεων. Όταν, ας πούμε, μπορούσε να κάνει 5 επενδύσεις, να γυρίσει λίγο το κλίμα, π.χ. ελληνικό, και να μην βγάζει μόνο στους 570 ευρώ. Μα αφού δεν γινόταν, αφού είναι αριστερός, ρε. Δεν είναι θέμα διορατικότητας, λοιπόν. Δηλαδή, είναι θα θέμα... του λέγανε 53, θα τον χαιρετούσαν την άλλη στιγμή. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα με τους 53. Συνεπώς του δημιουργούν θέματα. Μια μεγάλη καλησπέρα στην Άνια από την Κέρκυρα που λέει: Αχ, τη θυμάμαι, τη βάζω τη μόρα λίγο ένα κοριτσάκι μικρούλι κτλ. Φιλιά πολλά και είστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άνια. Να σε καλά. Να πω και μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Σταύρο Μόρτη, βεβαίως, το παλικάρι μας. Θα βάλω καμιά μολότοφ εδώ μέσα και δεν θα φταίω. Καλησπέρα στον κύριο από το Παγκράτη. Τι καλή που είναι η κυρία Αμερικάνο. Να την ξαναφέρει, θα την ξαναφέρω. Λοιπόν, αυτά. Πώς την είδες τη Σακελαροπούλου? Δεν την ήξερα τη Σακελαροπούλου. Ούτε τώρα. Δεν είχα ιδέα. Έτσι, δεν είχα ιδέα. Δεν ήξερα καν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε προτείνει στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Εμένα μου άρεσε το διάγγελμα του Κυριάκου. Μου άρεσε που αποφάσισε ο ίδιος κόντρα σε μια βάση που είναι υπερσυντηρητική. Και πιστεύω ότι δίνει πλέον το δικό του στίγμα στη νέα εποχή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ γενικά, να ξέρεις, είμαι μητσοτακική αναντάμπα παντάμ. Από τότε που ήταν ο μεγάλος Μητσοτάκης τα πράγματα. Λαϊκή δεξιά δηλαδή. Δεν είναι λαϊκός δεξιός ο Μητσοτάκης. Κάνεις λάθος. Λαϊκή δεξιά είναι του Βορύδη. Λαϊκή δεξιά είναι η προς το άκρο δεξιά. Οι Μητσοτάκηδες μια ζωή ήταν κεντρό, γι' αυτό δεν τους γουστάρουν δεξιοί και δεν τους θέλουν. Και γι' αυτό έχασε η Ντόρα από το Σαμαρά. Οι Μητσοτάκηδες προέρχονται από το κέντρο. Δεν τους γουστάρουν δεξί. Εμένα η οικογένεια της μάνας μου είναι Μάνη, γερολιμένας. Πασόκ. Τι Πασόκ, παιδί μου. Πιο δεξιά πεδαίνεις. Α, ναι. Μαύρη. Έτσι. Μαύρη. Λοιπόν, όταν τους μιλάς για Μητσοτάκηδες, πετάγονται στον ταβάνι. Αριστερούς τους λένε. Έχω φίλο δε, ο οποίος έλεγε τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Καλός ρε εσύ, αλλά πολύ αριστερίζει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ τους αγαπώ τους Μητσοτάκηδες και αγαπούσα πολύ και τον μπαμπά Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι αν τον είχαν αφήσει εκείνη την περίοδο παραπάνω και δεν του είχε κάνει αυτό που του είχε κάνει ο Σαμαράς, η χώρα δεν θα πήγαινε εδώ. Ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή για το 2019? Δεν πήραμε πρωτάθλημα το 19, πήραμε το 18. Θες και πρωτάθλημα με τον Καμπούρια, άσε ρε. Θες και πρωτάθλημα για να φέρει ένα παίχτη, προσευχόμαστε, άσε ρε, να πούμε. Το 19, δεν νομίζω. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά γενικά, αλλά κάτι έτσι πολύ καλό. Την καλύτερη στιγμή θα μου πεις. Καλύτερη μου στιγμή το 19. Να μην του σκεφτούμε καμιά ώρα, είναι κι άλλος μετά, ε. Όχι, δεν θα σου πω κάτι. Ωραία, όχι, είχα πολλές μάλλον. Και πες δύο ρε, πουλάκι μου. Δεν μου έρχονται, ρε. Μπράβο. Τι χειρότερη. Η χειρότερη ήταν που... είχε μία περιπέτεια η μαμά μου, εντάξει, την ξεπέρασε. Μπράβο. Πάρα πολύ εύκολα. Και στην τερανιά. Έγραψε στο Twitter τις προάλλες. Τι βρίσκουν τα κανάλια στο Μουτσινά και δίνουν εκπομπές? Έλα, πες μου. Έτσι έγραψες. Γιατί το έγραψες? Δεν μου αρέσει αυτό το στυλ του χιουμόρ, κινησμός. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό το καθένας ότι είναι διασκεδαστικός, για μένα είναι κινικός και ήρωνας. Προτιμώ το Γκανάκι. Εντάξει. Άλλο πράγμα ο Γκανάκης, βέβαια, άλλο πράγμα. Ναι. Πιο πολιτικά τοποθετημένος, ναι. Για ποιο πράγμα από αυτά που έχεις καταφέρει σε περήφανο? Όχι, θα πω κλισέ. Μου ήρθε όμως, είναι το πρώτο που μου ήρθε. Τα παιδιά μου. Εντάξει, τα παιδιά είναι σημαντικό πράγμα. Είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει κάποιος. Λοιπόν, ποια εμπειρία σου έκανε πιο δυνατή? Ότι 3 χρόνια ήμουνα μαζί με τον πατέρα μου όταν είχε τα προβλήματα υγείας και εμπνευγαίναμε σε νοσοκομεία και σε κέντρα αποκατάστασης. Εκεί κατάλαβα ότι η ζωή δεν είναι τελικά ένα παιχνίδι και ότι βγαίνουμε πιο δυνατοί από τέτοιες καταστάσεις. Και σπουδαιολογούμε καταστάσεις, αξιολογούμε και βάζουμε προτεραιότητες. Μπράβο.
Ποιο είναι το καθημερινό σου πρόγραμμα? Ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, κοιμάμαι πάρα πολύ αργά, πριν, μετά τις 2, συνήθως γύρω στις 2-2.30. Ξυπνάω γύρω στις 6.30, ναι. Μπράβο. Ναι, και ξεκινάω ότι ξεκινάει μια γυναίκα, εργαζόμενη, μάνα κλπ. Πω πω πω, γυναίκα, μάνα, σύντροφος. Νικοκυρά, μαγειρεύεις καλά? Ναι, ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά, απλά δεν μαγειρεύω κάθε μέρα. Και δεν έφερες τίποτα. Δεν μαγειρεύω κάθε μέρα, μαγειρεύει η πεθερά μου. Για μένα, εγώ μαγειρεύω τα Σαββατοκύριακα. Ποια είναι τα σχέδιά σου και στο εξή για το άμεσο μέλλον? Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ραδιόφωνο. Θέλω ραδιόφωνο να κάνω πρωινή εκπομπή. Ραδιόφωνο που πληρώνει δεν υπάρχει, αλλά εδώ μα θες να σου πούμε. Α, ναι, αυτό. Θα ήθελα να κάνω πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, όχι αθλητική. Ναι. Όχι πολιτική. Ναι. Είναι ένα infotainment τύπου. Η Κατερίνα καινούργια του ραδιοφώνου, ναι. Τα είχαμε τον αδερφό του άντρα μου και μας έπιασε και τέτοια. Ναι, 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 πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό θα. Αυτό μου λείπει βασικά. Το ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι είναι το ωραιότερο μέσο που υπάρχει. Καλό υλικό είναι. Ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να ακούς? Δεν μου κάνουν κλεισέ ερωτήσεις. Καμία. Καμία. Σε ποια ερώτηση θες να απαντήσεις? Τι σημαίνει αυτό? Είσαι τόση ώρα εδώ. Αν θες να επικοινωνήσεις κάτι, να πεις κάτι στον αέρα, το μικρόφωνο δικό σου. Σε ποια ερώτηση θέλω να απαντήσω? Θα ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω δια μικροφόνου για αυτό που με ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι με ξέρουν πάρα πολλά χρόνια και μου λένε: μ' αρέσει η Χριστίνα, τι έχεις πάθει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ? Εσύ, μια ζωή σου είναι πολύ μαντριοπαθής με τα πολιτικά θέματα. Και θέλω να πω για μία ακόμα φορά ότι για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μεγαλύτερη πολιτική απατεωνία της μεταπολίτευσης. Διότι έδωσε σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα ελπίδες σε ανθρώπους που δεν αντιλαμβανόντουσαν ακριβώς το σκηνικό και το τι έφταιξε εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι μπορεί να ήταν και ακόμα και μαθηματικά αναλφάβητοι, που και εγώ είμαι μαθηματικά αναλφάβητη, έτσι, δεν το λέω για κακό. Και είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας έλεγε ότι θα κάνουμε αυτό και θα βγούμε από την κρίση και ψηφίστε με. Και τελικά ήρθε, έκανε τελείως διαφορετικά. Έκανε τα ίδια με αυτούς τους οποίους κατηγορούσε. Και για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή δεν με έχουν κοροϊδέψει χειρότερα στη ζωή μου. Ακόμα και όταν μου λένε ότι μα οι άλλοι μας φέρανε μέχρι εδώ, εγώ τέτοια κοροϊδία δεν έχω ξανά αισθανθεί. Μάλιστα. Πολιτικά. Το είπες, το εξέφρασες, εκτοδόθηκες. Μπράβο σου. Βάλε ένα τίτλο σε αυτή τη συνέντευξη. Να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Όχι, αλλιώς. Ναι. Ναι. Θετική διάθεση. Θετική διάθεση. Αυτή λοιπόν ήταν η Χριστίνα Αμερικάνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Άλλη φορά να κύβω αυτό τα link που σου στέλνω στο GPS να τα πατάς. Μην τρέπεσαι. Αχ, δεν θέλω να το πούμε αυτό. Θα γίνουμε ρεζίλι. Δεν είσαι φυσική ξανθιά, νομίζω. Φυσική. Είσαι αλήθεια. Τότε δεν με εκπλήσει τίποτα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εύχομαι το 2020 να είναι πολύ καλύτερο από το 2019. Κάθε καλό σου εύχομαι. Και θα τα μεταξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλό, φιλιά.